Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε κέικ, αλλά δεν θα το ψήσουμε στο φούρνο, θα το ψήσουμε σε κασαρόλα. Είναι πολύ εύκολη συνταγή, θα αποφύγετε και το φούρνο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Πάρα πολύ εύκολη συνταγή, πάμε να σας την δείξω. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 5 αυγά. Έτσι, κανονικά, 300 γραμμάρια ζάχαρη. Θα χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά να αφρατέψουν, έτσι. Θα χτυπήσουμε τουλάχιστον για 4 με 5 λεπτά. Μετά, θα βάλουμε 2 βανίλιες. ...250 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη... ...και θα συνεχίσουμε το χτύπημα. Θα βάλουμε μία τσιμπιά αλάτι... ...και θα προσθέσουμε τώρα 260 γραμμάρια γάλα... με 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Αν δεν έχετε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, μπορείτε να βάλετε για όλες τις χρήσεις με 2,5 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Θα αφήσουμε το μίξερ προς το παρόν, εντάξει, και πάμε να ρίξουμε το υπόλοιπο αλεύρι. Θα αρχίσουμε τώρα να ανακατεύουμε σιγά σιγά με μία σπάτουλα. Θα πάρουμε ένα άλλο μπολ, θα βάλουμε σχεδόν τη μισή ποσότητα, λίγο πιο λίγο από τη μισή. Θα χτυπήσουμε για μισό λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη, παίρνουμε το άλλο μπολ με το μείγμα το λιγότερο, θα βάλουμε 40 γραμμάρια γάλα, 20 γραμμάρια κακάο, κοσκινίζουμε. Και επειδή μπορεί να μπερδευτείτε, το γάλα σύνολο είναι 300 γραμμάρια. Έτσι, δηλαδή 260 σε όλο το κέικ και 40 γραμμάρια εδώ για να μπορέσει να παραμένει ρευστό. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Και είμαστε έτοιμοι. Έχουμε πάρει μία φόρμα, την έχουμε αλευρώσει καλά, την έχουμε βουτυρώσει και αλευρώσει καλά και πάμε τώρα σιγά σιγά να βάλουμε το μείγμα του κέικ. Θα βάλετε λίγο από το ένα. Λίγο από το άλλο. Και ξανά. Βλέπετε πηγαίνει μόνο του, δεν χρειάζεται, είναι τόσο όσο πρέπει ρευστό για να πάει μόνο του το κέικ. Ωραία. Πάμε να βάλουμε και το τελευταίο από το κακάο. Και το τελευταίο από την βανίλια μας.
Λοιπόν, δεν θα το χτυπήσετε, απλά θα κάνετε αυτό το πράγμα να πάει παντού το κέικ μας. Έτσι, και αυτό θα κάνει αυτό που θέλει να κάνει, δηλαδή τα σχέδια που θέλει να κάνει. Εντάξει, θα πάρουμε μία κατσαρόλα, έτσι. Εγώ έχω ένα τσέρκι το οποίο θα το βάλω μέσα και θα ακουμπήσω το κέικ μου. Εντάξει, εάν δεν έχετε εσείς, πολύ απλά θα βάλετε δύο καπάκια. Ένα από εδώ και θα ακουμπήσετε το κέικ επάνω. Βλέπετε. Λοιπόν, πριν βάλουμε το τσέρκι, θα βάλουμε μία κούπα ζεστό νερό. Τη χρειαζόμαστε για να μην μας καεί η κατσαρόλα. Έτσι, θα βάλουμε το τσέρκι. Θα ακουμπήσουμε το κέικ μας. Εντάξει, θα βάλουμε το καπάκι. Εντάξει, αν έχει τρύπα εδώ θα την ευουλώσετε, γιατί δεν θέλουμε να φεύγει η υγρασία, και είμαστε έτοιμοι για να πάμε για ψήσιμο. Αν έχετε υγρά αέριο, ανάβετε τη φωτιά σας και χαμηλώνετε ίσα που να είναι αναμένο. Το βλέπετε, ίσα που να είναι αναμένο. Βάζετε και το αφήνετε χωρίς να ανοίξετε το καπάκι καθόλου. Εντάξει, εάν έχετε εστίες θα το βάλετε στο 3 με 4. Όπως βλέπετε έχει αρχίσει ήδη στο καπάκι και έχει υδρατμούς. Με αυτούς τους υδρατμούς θα ψηθεί. Δεν ανοίγετε σε καμία περίπτωση. Έτσι, θα το αφήσετε τουλάχιστον και 40 λεπτά σε πολύ χαμηλή φωτιά. Και όταν το δείτε, γιατί πλέον τα καπάκια είναι γυάλινα και βλέπετε, όταν το δείτε ότι πάει να είναι έτοιμο, τότε θα τσεκάρουμε. Αφήνουμε λοιπόν να ψηθεί. Το κέικ μας είναι ακριβώς 25 λεπτά στην κατσαρόλα μας μέσα και ψήνεται. Βλέπετε, έχει ξεχυλήσει. Μην το φοβάστε, αφήστε το να ψηθεί. Μην ανοίξετε σε καμία περίπτωση το καπάκι. Έτσι, όσο έχει υδρατμούς, μην το φοβάστε. 45 λεπτά μετά, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι κάναμε. Κοιτάξτε, έχει φτάσει μέχρι το καπάκι. Δεν το τραβάτε απότομα, το αφήνετε λιγάκι. Ορίστε. Βλέπετε, η υγρασία υπάρχει ακόμα. Μπορείτε να το αφήσετε κι άλλο. Έχει ψηθεί όμως το κέικ. Έτσι. Θέλουμε 45 με 50 λεπτά. Λοιπόν, το αφήνετε τώρα να κρυώσει καλά για να μπορέσουμε να το βγάλουμε από την κατσαρόλα και τη φόρμα. Το κέικ μας είναι έτοιμο, έτσι. Θέλω να μου το αφήσετε να κρυώσει πάρα πολύ καλά για να μπορέσουμε να το ξεφορμάρουμε. Στην αρχή θα το δείτε κομμένο και έτοιμο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook και θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!